Άνοιξε ο δρόμο για την πολεοδόμηση 400 περίπου στρεμάτων στι περιοχέ Περιβολίων και Καλυθέα στο Ρέθυμνο, με την υπογραφή τη σύμβαση, αποτελώντα ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση τη ποιότητα ζωή των πολιτών. Το νέο σχέδιο προβλέπει 12 μέτρου δρόμου με πεζοδρόμια, με χώρου στάθμευση, με δυνατότητε εξυπηρέτηση των πολιτών και αυτό σημαίνει ανακούφιση. Και αυτό θα κάνουμε όλο αυτόν τον καιρό. Άλλωστε, ε, είναι υποχρέωσή μα να δίνουμε λύση στα προβλήματα, αλλά με τον τρόπο που πρέπει και με, το, με τις δυνάμεις πάντα που έχουμε. Στη Ορέθιμο είχαμε πάρα πολλά χρόνια να έχουμε επεκτάσει σχεδίου πόλης, άρα με μεγάλη χαρά βλέπουμε ότι προχωράνε αυτά τα πράγματα. Ήταν ενδρομολογημένα εδώ και καιρό αυτό το θέμα και νομίζω ότι θα βοηθήσουν στην εκτόνωση των προβλημάτων αυτών. Σύντομα θα ακολουθήσει η σύμβαση για την πολεοδόμηση της περιοχής Κουμπές Αρακίνας σε 500 στρεμάτων, δίνοντας έτσι στο περίπου χίλια στρέμματα οικοδομήσιμης γης λίγο καιρό θα έχουμε ε, ε, χίλια στρέμματα περίπου οικοπεδοποιήσιμης γης. Αντιλαμβάνεστε ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε σοβαρές επεκτάσεις, να δημιουργήσουμε δημόσιους χώρους, να ανασάνει και να αποσυμφορήσουμε από χρήσει το κεντρικό ρέθυμνο. Όταν γίνεται πολλοδόμηση είναι ένα εργαλείο που θα μας δώσει κοινόχρηστους χώρου, θα μας δώσει δρόμους, άρα... Είναι ένα εργαλείο που θα ανακουφίσει και άλλα πράγματα και ταυτόχρονα θα βοηθήσει στο πρόβλημα τη οικοδομή του Ρεθύμνου. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η διόρθωση στο τμήμα Μαστάμπα Καλυθέα, η οποία αποδεσμεύει άμεσα δεκάδε οικόπεδα στο σχέδιο πόλη. Τώρα ολοκληρώνεται και η 56 του Μαστάμπα, που στην ουσία είναι μια γάγρυνα που αφορά 100 στρέμματα οικοδομής γη σε κεντρικό σημείο του Ρεθύμνου και αυτό απελευθερώνεται. Η μελέτη έχει χρονοδιάγραμμα περαίωση στα δύο έτη. Χρειάζεται ωστόσο μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευθούν λάθη που θα κοστίσουν. Στα υφιστάμενα σχέδια πόλη που είναι τώρα ε, πολλών δεκαετιών, ακόμα υπάρχουν σημεία με λάθη, με δυσκολίε ε, που είναι γνωστά στου ρεθιμιώτε, γιατί είναι σημεία που είναι στο κέντρο τη πόλη, α πούμε, και δεν μπορεί να χτιστούν γιατί είχε ένα λάθο τότε. Άρα πρέπει να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, αλλά με προσοχή ταυτόχρονα στο να ακολουθούμε τι διαδικασίε για να μην έχουμε λάθη που θα τα βρούμε μπροστά μα στο μέλλον.